Και γύρηκε στο θρίλερ της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Έχουν προκύψει νέες διαφωνίες, νέα εμπόδια στις συζητήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν ως την Κυριακή. Και όπως θα δούμε τώρα με το Χρυσόστομο Τσούφι που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, η Τρόικα πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου. Αφού είχαμε συμπληρώσει 11 ώρες εσωτερικών διαπραγματεύσεων, η Τρόικα πριν από 10 λεπτά πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να αρχίσει ο κύκλος των διαπραγματεύσεων με τον Γιάννη Στουρνάρα. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο της διαπραγμάτευσης ΣΥΑ, όπου όπως λένε και κυβερνητικά στελέχη, πρέπει να κάνουμε εμείς 5 βήματα πίσω, να κάνουν αυτοί 5 βήματα πίσω, προκειμένου να τα βρούμε, αν όχι την Κυριακή, τουλάχιστον την Δευτέρα. Στις 11 αυτές ώρες των εσωτερικών συνομιλιών ανάμεσα στον Γιάννη Στουρνάρα και κορυφαίους υπουργούς, η ελληνική πλευρά προσπάθησε να καθορίσει τα σημεία που μπορεί να κάνει πίσω, προκειμένου να πάρει αυτά που εκείνη κρίνει οπωσδήποτε ότι πρέπει να πάρει. Από τις συνομιλίες με αξιωματούχους που συμμετέχουν στις δύο εργασίες, φαίνεται ότι τα θέματα των απολύσεων στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα είναι μια φανερή κόκκινη γραμμή για την ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει και ιδιαίτερη δυσφορία για τις πιέσεις της Τρόικας. Υπάρχουν βεβαίως και θέματα για τα οποία δεν μιλούν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ότι αποτελούν κόκκινες γραμμές και αποτελούν βεβαίως σημεία διαπραγμάτευσης. Τώρα, ο σχεδιασμός έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύσκεψη υπό τον Γιάννη Στουρνάρα με την Τρόικα και την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στη συνέχεια φαίνεται ότι θα έρθει ο Γιάννης Βρούτσης για τα εργασιακά ζητήματα. Στις 10.30 υπάρχει ραντεβού με τον Κωστή Χατζηδάκη. Στις 11 για τα ενεργειακά θα περάσει το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών ο κύριος Μανιάτης, ο Υπουργός Ενέργειας, και πιθανότατα τη βραδιά θα κλείσουν ο Γιάννης Στουρνάρας με την Τρόικα μόνοι τους στον έκτο όροφο. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θα είναι βραδιά ή το πρωινό, έτσι όπως μου τα λες, γιατί καταλαβαίνω ότι πάμε για ολονύχτιες συζητήσεις. Θα πάμε για ολονύχτες συζητήσεις και οι πληροφορίες λένε ότι η Ελλάδα, η ελληνική πλευρά, ρίχνει στο τραπέζι το χαρτί του εφαρμοστικού νόμου ακόμη και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, που θα είναι βεβαίως ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα με όσα περισσότερα στοιχεία στα οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Χρυσόστομο, σε ευχαριστούμε. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε εσένα στη διάρκεια του δελτίου μας για να δούμε τώρα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τι ζητάει η Τρόικα, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η κυβέρνηση, μετά και τη χθεσινή σύσκεψη Σαμαρά-Βενιζέλου. Αμέσως μετά ο Γιάννης Καντέλης έχει τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εργασίας. Πεδία υποχωρήσεων ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι και να ολοκληρωθεί με αμοιβαίους συμβιβασμούς η διαπραγμάτευση μέχρι την Κυριακή, αναζητούν κυβέρνηση και Τρόικα. Βασική κόκκινη γραμμή της ελληνικής πλευράς είναι το εργασιακό, με μεγαλύτερο αγκάθι τις σωματικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, για τις οποίες η κυβέρνηση επιμένει ότι οι απαιτήσεις των δανειστών ξεπερνούν τα όρια. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση κυβερνητικού στελέχους. Δεν μπορείς να έρχεσαι ως Τρόικα και μετά από τόσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να ζητάς με το ζόρι απελευθέρωση. Και μάλιστα να ζητάς κάτι επιπλέον, τη στιγμή που εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν βρει έναν τρόπο συνεννόησης για το θέμα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και η απέτηση της Τρόικας για πλήρη κατάργηση των τριετιών. Ενώ στο δημόσιο οι δανειστές επιμένουν να τεθούν αριθμητικοί στόχοι και στη διαθεσιμότητα του 2014. Κάτι που προφανώς θα οδηγήσει σε απολύσεις το 2015. Προσπαθούμε να πείσουμε την Τρόικα ότι είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί να περάσει. Γιατί θα διαταράξει ένα σύνολο 600.000 υπαλλήλων για ένα μικρό αριθμό απολύσεων. Τρόικα και κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται γύρω από ένα αναθεωρημένο κείμενο συμφωνίας, στο οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί θέματα που έχουν λυθεί, ενώ στη συζήτηση μπαίνουν και νέες προτάσεις της κυβέρνησης. Χαρακτηριστική είναι αυτή για το γάλα, που προβλέπει τη χρήση της λέξης φρέσκο, με απελευθέρωση όμως του χρονικού ορίου λήξης ανάλογα του τρόπου παστερίωσης του. Οι κόκκινες γραμμές του κ. Σαμαρά κατέληξαν ακόμα μια φορά στη γνωστή ροζ απόχρωση. Οι συνέτεροι Βενιζέλο Σαμαρά συνεχίζουν να παριστάνουν τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους των δανειστών. Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση με τις υποδείξεις της Τρόικας, όπως οι απολύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι φιλομονοπωλιακές ρυθμίσεις του ΟΣΑ, αποκαλύπτουν ότι τα μνημόνια ενσωματώνουν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90. Πάμε τώρα λοιπόν στον Γιάννη Καντέλη, γιατί είναι αρκετά τα σημεία διαφωνίας των δύο πλευρών στην ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας, Γιάννη, με βασικότερα αυτά των τριετιών και των ομαδικών απολύσεων. Σε σχέση με τις τριετίες όμως έχουμε νεότερες πληροφορίες για το τι αντιτείνει η ελληνική πλευρά.
Ακριβώς. Εσία, η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει ένα τόσο δύσκολο θέμα και τουλάχιστον όχι, να το αποφύγει στην ολότητά του, αυτό που σκοπεύει να αντιπροτείνει στην Τρόικα απόψε είναι το εξής. Επειδή η πίεση είναι για να μπαίνουν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας οι άνεργοι, θα πει ότι να ισχύσει για τις τριετίες η μείωση κατά 50% του φορτίου που κουβαλάει ένας μακροχρόνια άνεργος, προκειμένου να μπει πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αν, για παράδειγμα, κάποιος από τις τριετίες δικαιούται 186 ευρώ, να πέσει στο μισό αυτό το ποσό που θα προσαυξήσει το μισθό του όταν προσληφθεί. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το σκόπελο της Τρόικας. Αν και είναι ένα θέμα που και τώρα να ξεπεραστεί κατά αυτόν τον τρόπο, σίγουρα πιστεύουν ότι το επόμενο διάστημα θα ξαναβρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων. Τώρα, για το θέμα των απολύσεων. Εδώ πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα σχέση με τις τριετίες, καθώς φαίνεται η Τρόικα να αποδέχεται να ισχύσει για 6 μήνες η πρόταση της ελληνικής πλευράς, δηλαδή με τη μεταφορά της αρμοδιότητας με υπουργική απόφαση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Και αν αυτό το μέτρο δεν προχωρήσει αυτούς τους 6 μήνες, δεν λειτουργήσει σωστά, για να το πούμε έτσι, τότε θα επανέλθει η Τρόικα και η κυβέρνηση θα πάει σε νομοθέτηση. Άρα και στις δύο περιπτώσεις το σενάριο λέει ότι αποδέχονται σε πρώτη φάση τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όμως τα θέματα παραμένουν στο τραπέζι για μετά. Ακριβώς. Τουλάχιστον κερδίζεται ένας πολιτικός χρόνος και δίνεται και κάτι μικρό από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να αποφύγει τα πιο δύσκολα θέματα. Για να δούμε λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί μας. Μπάμπη, ένα βουνό θέματα είναι ακόμη στο τραπέζι. Βλέπω σίγουρα πολλά ξενύχτια μπροστά. Και όλα αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την Κυριακή. Είναι εφικτό αυτό? Καταρχήν, εγώ δεν συμφωνώ με το βουνό. Για λόφο το βλέπω όταν θυμάμαι τι έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Θυμίσου κι εσύ. Τότε ήταν πραγματικά βουνό και γκρεμόσαμε πίσω. Εξαιρουμένων των αναλογιών όμως. Σωστά. Έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι πολλά, άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα, σωστό, σε μια διαφωνία. Και κυρίως είναι ζητήματα τα οποία έχουν αναβληθεί πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι είναι καινούργια. Σχεδόν όλα έχουν ξανασυζητηθεί, έχουν γραφτεί ή κάποια στιγμή απορρίφθηκαν. Και βεβαίως η Τρόικα το είχε κρατήσει σε σημείωση να τα ξαναφέρει με την πρώτη ευκαιρία. Είναι που νιώθει ίσως και η Τρόικα ότι είναι η τελευταία φορά που μπορεί να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση, Μπάμπη? Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά. Όπως επίσης μπορώ να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσουν όμως σε αυτή εδώ τη δόση. Πρώτον, διότι έχουν παρακάνει, δηλαδή, και έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Και κυρίως διότι, ξέρεις, πόσες φορές θα ξαναπούν τα ίδια πράγματα? Θα φτάσουν σε ένα σημείο, θα καταγράψουν τις συμφωνίες, θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία σε αυτό το ενιαίο νομοσχέδιο και από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Στην επόμενη φορά, με τους αστερίσκους που θα έχουν γραφτεί μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θα ξαναέρθουν στην ίδια συζήτηση. Βεβαίως, κάθε φορά τα μέσα για να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση είναι και λιγότερα. Γι' αυτό το λέω, γιατί δεν είμαστε στην ίδια θέση με αυτοί που ήμασταν κάποτε. Δηλαδή, αν δεν μας έδιναν τη δόση, δεν είχαμε την επόμενη μέρα να πληρώσουμε λόγω των δημοσιονομικών εξελίξεων. Και αντιλαμβάνονται επίσης ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το σκηνικό σε αυτό που λέμε διεθνείς αγορές, από εκεί όπου εκδιώχθηκε η Ελλάδα τον Απρίλιο-Μάιο του 2010. Και που θα επιδιώξει να επανέλθει. Θα επιδιώξει να επανέλθει πριν το Πάσχα και οι συνθήκες για την επαναφορά μας εκεί είναι πάρα πολύ καλές. Ήδη 2 τράπεζες πήγανε στον διεθνή χώρο να αναζητήσουν κεφάλαια, διότι έτσι τους είπε ο Προβόπουλος, η Τράπεζα της Ελλάδος, να κάνουν. Και το σκηνικό που υπάρχει αποδεικνύει ότι το κλίμα για την Ελλάδα έχει αλλάξει άρδιν, έχει αλλάξει εντελώς. Οι άνθρωποι έξω πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα πολύ καλό story ακόμη να ξετυλίξει και άρα για αυτούς πολύ καλά κέρδη αν προλάβουν να βάλουν τώρα τα λεφτά. Και ο πολιτικός κίνδυνος που επισήμαναν και ξαναεπισήμαναν. Αυτό είναι το πιο... Άλλη φορά θα σου ξαναπώ από την αρχή αυτά που έχουμε πει, διότι έχεις δίκιο που το λες. Ο πολιτικός κίνδυνος είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες το νιώθουν, το φέρουν στο τραπέζι των συζητήσεων και η άλλη πλευρά κάνει σαν να το αγνοεί. Φαίνεται ότι οι διεθνείς επενδυτές έχουν δει το έργο κάπως διαφορετικά. Ή αθές έχουν δει και τόσα πολλά πράγματα στην Ιφίλιο που σου λένε δεν είστε τόσο άσχημα όσο νομίζετε εσείς. Με δύο λόγια, ο πολιτικός κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή τη στιγμή από τους επενδυτές. Βεβαίως, αν καταφέρουμε να κάνουμε deep mandara στις εκλογές που έχουμε το Μάιο, θα το λάβουν τότε υπόψη τους. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι λένε ένα πράγμα. Επενδύστε γρήγορα στην Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό δεν έχει κανένα λόγο η Τρόικα να το εμποδίσει. Και δεν έχει κανένα λόγο να εμποδίσει και τις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν σε αυτό όμως το περιβάλλον, σε αυτή την ατμόσφαιρα, για την διεκπεραίωση του συνολικού χρέους της Ελλάδας. Μάλιστα, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.